Θεέ Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δε δόξαστε σου βασιλεία, και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως καλός στρατιώτης Χριστού των πάντων Θεού, εν τη χάρη τούτων ενδυναμούμενος, όλων μετέθηκα σ' αυτόν εν τη αγάπη αυτού, δια νεάρχου του πίστου, σι στρατιώτου σου σοφέ, δύο νομίμας αθλήσας, αξίως εστεφανώθη, παρακύριου μάρτης πολύ εύτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Του Ιορδάνου το ρήθρον περιβαλλόμενος, ως το φως παραδόξος αναβαλλόμενος, εν αυτό την του Αδάμ φυσήν ανέπλασας, συντριβήσαν πονηρά παρακοήλογε Θεού, Διος εν είναι εφημούμεν, και την Αγίαν σου πάντες, δοξολογούμεν επιφάνειαν. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Δεσπότης Κλίνας μένεν Ιορδάνη κεφαλήν συνέτριψε, τας των δρακόντων κεφαλάς του αθλοφόρου η κάρα δε αποτιμηθήσα, τον δόλιον ίσχυνεν. Τον δόλιον ίσχυνεν. Εν Ιορδάνη ποταμό κτίστης των απάντων, την κάραν υποκλίνα στο βάπτισμα λαμβάνει και των δρακόντων κεφαλάς αοράτος συνθλάσσας ρώμην παρέσχει της βρωτής κατά του μεγαλόφρονος. Του πριν εν παραδείσου πτερνίσαντος τον Αδάμ, εν βρόσιτη του πριν του παραδείσου πτερνίσαντος, ξύλου και θανάτο υποβαλώντος αυτόν παρελπίδα, διό αθλητής νυν πολύ εφτός, κολακίες γυναικός μη υποκύψας, ήθλης εστερός. Προτείνα στην κάραν υπέρ αποτιμηθήσα τον δόλιον ίσχυνε. Δόλιον ίσχυνε. Τη ενάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πολιεύκτου, ο Πολιεύκτος σου το πάθος το μη λόγε, πολλής διευχής είχε σου παθήν χάριν, αμφενά την Πολιεύκτε το μη μέγα δοκέσι εύχος. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ευστρατείου του Θαυματουργού. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Παρθένας της Εδεσέας αθλησάσης εν εδέση Μακεδονίας εν έτη 1375. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Παλαιών εκλελή με θαυρόχων βορών λεόντων συντεθλασμένο μήλας αγαλιόμεν και πλατίνομεν στόμα λόγο πλέκοντες εκ λόγων μελωδίαν ότον προς ημάς Χρυσό καθαρθής μυστικής θεωρίας, υμνών προφήτης, την βρωτών καινουργίαν,
ρίγνηση γύριν, πνεύματι κροτουμένην, σάρκωσιν εμφαίνουσαν αρή του λόγου, ο των δυναστών τα κράτη συνετρίβει. Εχθρός ο φόβος και δε βαρβαρωμένο, η αγκαθάρση πνεύματος λελωμένη, νέα προσαρμίστη με ένα πλανή τρίβων, άκουσαν να πρόσιτον εις θυμηδίαν, μόνης προσιτή, εις Θεός κάτι λάγει. Ημέρ τον εξέφηνε συν πανολβίο, ήχο πατήρων καθρός εξηρεύξατο, νέφη συν ούτος, συμφυής γονος πέλων, φώτα βγός εξόρουσεν ανθρώπων γένους, λόγος θεμούζων και βρωτός προμηθεία. Έφλεξε ρήθρο των δρακόντων τα σκάρας, της καμίνου την μεταρσίων λόγα, νέους φέρουσα ευσεβείς κατευνάσας, την δισκάθεκτον άχρην εξώ. Ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, ελευθέραμεν, η κτήση γνωρίζεται, είδε φώτος, η πριν εσκοτισμένη, μόνο στενάζει, τους σκότους ο προστάτης, νυν ευλογήτω, συντόνος των αιτίων, η πριν τάλαινα, των εθνών παγκληρία. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, Συγκύριε, ότι σίγαρε ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμώντες, μεγαλύνομεν. Μεγαλύν η ψυχή μου τον Κύριο και εγκαλιάσει το Πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμιωτέρα. Την αδιαφόρο Θεόν όταν τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση τη δούλη αυτού, η δούγαρα από του νυν, μακαριούσι με πα έγενε. Την τιμιωτέραν των χερούβιμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επίσης εμι μεγαλεί ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενναίαν και γενναίαν της φοβουμένης αυτών, την τιμιωτέραν του χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Διαφόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επίσε κράτους εμβραχίων ιαυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους, διανία καρδίας αυτών,
την τιμιωτέραν των χερούβιμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λογών τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Καθήλε δυνάστας από θρόνο και ύψωσε ταπεινός, πεινώντας ενέπλησεν αγαθόν και πλουτώντας εξαπέστειλε καινού. Αυτούμνη στην Ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέραν των χερούβιμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Αή μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερούφιμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λογών τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σένουσε πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πολύ ευτόντης άμενος, εξυχείς πολύ εύτου των πλούτων των ουρανιών. Ο πολύ εύτε μάκαρ και δόξαν και λαμπρότητα εν Θεό γενόμενος και στέφος Θείων εγχείρος του υψίστου συν μαρτύρων της χωρίς ως μάρτης της αληθείας. Εν δουλικό το σχήματι παραγέγονας λόγε και βαπτισμά ο άχρονος ως βρωτός επεζήτης εξαισθη γη και ουρανός και αγγέλων τάγματα και των υδάτων υφήσεις. Ο πρόδρομος πτύξας λόγε εν δειλία και χαρά την λειτουργία ανετέλει.
Απόστολοι εκ περάτων, συνάθρηστέντες εν τάδε, και σημανεί το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα, και εσύ εκέ Θεέ μου, παραλαβέ μου το πνεύμα. Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, Χριστιανών η προστάτης, Παρθένε μητήρ Κυρίου, αντιλαβού μου κερίσε των αιωνίων βασάνων. Και σε μεσή τριανέκο προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων, παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησον μη εντάχει. Χρυσοβλοκότατε πύργε και δωδεκάτη είχε πόλεις, ήλιος θάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως, ακατανόητον θαύμα, ως γαλουχής τον δεσπότη. Εχωρώ εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσα αυτό.
ότι ευδοκεί Κύριος εις το λαό αυτού και υψώσει πραΐς σε σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εδόξει και αγαλλιάζονται επί των ποιτών αυτό. Υψώσεις του Θεού εντολάρι δι' αυτό και ροφέει δίστομοι εν τεσσεσίν αυτό. Του που είσαι εκδίκησε της έθνες ελεγμής εν τη λαΐς. Του θύσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εδόξους αυτού εχειροπέδες σιδηρές. Του που είσαι εν αυτή κρίμα έγραπτο δόξα αυτή έστε πάση σωσής αυτού. Εν είτε το Θεόν εν της αγής αυτού, εν είτε αυτόν εστερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί της δυναστείς αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, φράσον και είπε ο προφήτα Ισαΐα, τίσε και κραγός εν ερήμο τη φοήσει, αντλήσατε διείδων εφρασίνης καθάρσιον, ούτως Ιωάννης ο βαπτίζων εν τη έρημο και βοήσας Χριστός έρχεται. Ευλογημένος ο φανής Θεός ημών δόξασι. Εν είτε αυτόν εν ηχός άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, φράσον και είπε ο προφήτης Αΐα, τίσο και κραγός εν ερήμο τη βοήσει, αντλήσατε δίδωρε φροσύνης καθάρσιον, ούτως Ιωάννης ο βαπτίζων εν τη ερήμο και βοήσας Χριστός έρχεται. Ευλογημένος ο φανής Θεός ημών δόξασι. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χωρώ, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, ότι συμπερνούν και αφάτου εσπλαχνία, όσο ποιητής το ποίημα την προσκλίνει, την άχραντον και θείαν κορυφήν το βαπτίσματι, δόξα το φανέντι εν κόσμο και ζωή νύμην παρέσχικοντι εν όψαλον με. Ευλογημένος ο φανής Θεός ημών δόξασι. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, ως επιβλαβών των γήινων απαχθέντες, δεύτε νοητός καθαρθωμέν τας αισθήσεις και των Χριστών ειδώντες εν σαρκή βαπτιζόμενων υπό Ιωάννου του Προδρόμου, πάντες είναι αυτό υμνολογούντες πιστός κράξομεν. Ευλογημένος ο φανής Θεός ημών δόξασι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και των αιώνων.
Αγίος ο Θεός, Αγίος ο Σκύρος.
ευλογημένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση αγάπη των σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και των κόσμων φωτίσας δόξα. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών, Κύριου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου Οικοτότου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις Υιόν τον εαυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και των πιστικών των εναυτές, Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλέον των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρεστίνε ημάς από πάς θλίψεως, ουργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Ότι πρέπει εις η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνο. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, ευλογητός η Κύριε, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντώνει το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνου πάσα τα ανταποδότης αυτού, τον εφυλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα τα νόσου, τον λυτρούμενο εφοράς τη ζωή σου, το στεφανούντας εν ελέγχει και εκτιμής, τον επιπλώνταν εν αγαθείς την επιθυμία σου
ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σαντούς αυτού το Μωυσή, της Υιής Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος ολυθήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ού κατά σανομίας ημών επίσε ημί, ουδέ κατά σαμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημί. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους ογουμένους αυτό. Καθώς ο απέχους η ανατολέ από δημών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρησε Κύριος τους ογουμένους αυτό, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι γούς έσμε. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άθος του αγρού, ούτως εξαθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε την το τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από τους αιώνους και έως τους αιώνους επί τους ογουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου τη διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολό αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπότη. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί εσύ ποιούντες το λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή το λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού του οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, επαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλογητός η Κύριε. Τες πρεσβείες Θεοτόκος, σώτερ σώσον ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκος, σώτερ σώσον ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκος, σώτερ σώσον ημάς. Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Εν η ψυχή μου τον Κύριο, εν έσω Κύριο, εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχον. Μη πεπιθάτω υπαρχόντα επί ιούς ανθρώπων εις ούκ εσ σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στη γη αυτού. Εν εκείνη την ημέρα πολλούντες πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός ή ακόμα βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριο των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα τον ουρανό και τη γη τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Το φυλάσσουν τα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούνται κρίμα της αδικουμένης, διδώντα τροφή της ποινώσης. Κύριος λείπ επιθεμένους, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθή καταραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάς τους προσιλήτους. Ορφανό και χείρα αναλήψετε και οδόν αμαρτωλό αφανή.
Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός ο Θεών, εις γενεά και γενεά. Σώσον ημάς Υιέ Θεέ, ο εν Ιορδανή υπό Ιωάννου Βαπτιστής ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς Υιέ Θεέ, ο εν Ιορδανή υπό Ιωάννου Βαπτιστής ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς Υιέ Θεέ, ο εν Ιορδανή υπό Ιωάννου Βαπτιστής ψάλλοντας η Αλληλούια. Γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογεννήσιος και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω. Θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήν του Κυρίου δεηθώμεν, Κυρία ελέησον. Αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη. Κυρία ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν τη βασιλεία σου γνήσθη τιμό, Κύριε, όταν έρθε τη βασιλεία σου. Μακάρι φτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν έρθει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πεθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πραήρ, ότι αυτοί κληρονομήσουν στη γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορτασίσονται. Μακάρι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεό νόψονται. Μακάρι ειρηνοποιεί, ότι αυτοί Υιού Θεού κληθήσονται. Μακάρι δε διωγμένοι ένε και δικαιοσύνη, ότι αυτόν έστει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστε όταν ονειδίσωση ημάς και διώξωση και ύπος υπάρχον ηρωρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφη στα πίσω, εν Ιορδάνη. Sophie.
γαριενήτωρ συμφωνή προς εμαρτύρηση αγαπητών σε Υιόν ονομάζωσα και το Πνεύμα εν ήδη περιστέρα δε βεβαίω του Λόγου το ασφαλές ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας δόξαση. Ιθείς ουρανόθεν ευσεβία στην έλαμψην ο φυστρατιώτης γενναίος του σωτήρος πολίευτε και ξύφη εκνηθή στην κεφάλι μαρτύρων η ρυθμίθη της χωρίς μέθον πρέσβευε Θεόφρον δια πάντος υπέρ των εκβότων σοι δόξα το δεδοκό της ίσχυν δόξα το σε στεφανός αντί δόξα το δωρουμένο διά σου πάση τα κρίτωνα. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ήμουν, ο φανσόφος τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το Πνεύμα του Αγίων και δι' αυτόν την οικουμένης αγυνεύσας, φιλάνθρωπε δόξαση. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάραν δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Εις ναόν εις ειδώρον Αγίας πέψομεν το Γολγοθά προσκυνήσε δεσπηλέως μικρού και δοξάσον με Χριστον τον υπεράγαθον εσταυρωμένον τίμας εκπώντες ταπεινός επάκουσον ηκετών σου θέρμον δέησε αν σώτερ και πέμψω πασιθείον ελέον. Παναγία του βράχου Θεό χαρίτωτε την συναγίαν εικόνα λυκαβητού εντρίμης Θεοτό και Αγίο εις ειδωρήτησα κατασπαζόμενη πιστός εκβόμεν μυστικός στερέωσον εν τη πέτρα τι ακλονεί το Υιού σου τους κλονουμένους ημιδούλου σου. Την Αγίαν μορφή σου κατασπαζόμενη εν εις ειδώρον Αγίων λυκαβητού το ναό Παναγία των Εύχων Θεογεννήτρια σε δυσοπούμεν ευλαβώστα σημών ευχάστα Χύπρος άγαγε το Υιόν σου πλήρων τι πάντων δεήσεις ως ευαποδείκτον θυμίωμα. Ισιδώρον διάδα την Αγιόλεκτον εγκομιάσομεν πόθο λυκαβητού ενδρύμης και αυτόν σε την εικόνα προσκυνήσομεν κράζοντες χίου αρίστευ και του όρου σηκιστά φωσφόρε του πυλουσίου αμφοπιστούς ουρανόθεν επευλογείται και στηρίζεται. Μέγας γέγονας ποιμήντε όφρον και τα πρόβατα τα ενερήμω τα λογικά τους εσίους επίμανας καθοδηγήσας εις μάντραν ουρανίων και διαθρέψας αυτούς τρεφίδιας πίστεως. Πατερός Ιε Ισίδωρε Θεοδοξέστε, ηγέτε με Χριστόν υπέρ των δούλων σου. Μέγα νεύρα το ηχείος ρίστην σε τον πρόμαχο των εξ Αιγύπτου, ανθρωφόρε Κυρίου Ισίδωρε, όσουν δεκίου καθήλε στην δύναμη και νουμερίου το θράσος κατέβαλες. Ούτως Άγιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημί το Μέγα Έλεος. Μέγα νεύρα το εν της κινδύνης, σε υπέρμαχον οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενων, όσου λιέου καθήλε στην έπαρση, εν το σταδίο θαρρύνος Άγιε μεγάλο μάρτης Δημήτριε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε δωρήσεστε ημίν το Μέγα Έλεον. Υπέρμαχο στρατηγότα νικητή
Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Δεϊθώμε, Κύριε Λέσσα. Αμήν.
θυμώ Θεός ο αδελφός, της εν κόλασσας Αγίης και πιστής αδελφής εν Χριστώ, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό και Πατρί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πάντοτε περί ημών προσευχόμενοι, ακούσαντες την πίστην ημών εν Χριστώ Ιησού και την αγάπη την εις πάντας τους Αγίους, δια την ελπίδα την αποκειμένη νυμήν εν της ουρανής, ειν προηγούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου του παρόντος εις ημάς, καθώς και εν παντί το κόσμο. Και εστί καρποφορούμενον και αυξανόμενον, καθώς και εν ημίν αφημέρας οικούσατε. Πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομε. Κύριε Παντοκράτορα Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου, δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον, έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου
και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος, έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως και διαφυλάξεως των δούλων του Θεού, πάντων των παρακολουθούντων, την Ιεράν Θείαν Λειτουργίαν ταύτην, μετά των οικείων αυτών, υγείας και βοηθείας. Τη δεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και οι δημοκτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν τάδε ευσεβώς κειμένων και απαντακού ορθοδόξων. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εύξαστη κατοικούμενη το Κύριο, η πίστη υπέρ το κατοικούμενο δεηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατοικήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς η Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσε ελεήσον, αντιλαβούν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός του συγχάρητη. Κατηχούμενοι τα σκεφαλάσιμον, το Κυρίο κλείνατε. Συγχύριε. Είναι και αυτή συνειμητοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μην τις των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτι και έτι εν ειρήνη, Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη σοφία. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη σοφία. Λόγισον. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε Ρησόν. Αμήν. Ούτης άξιος του συγκεκριμένου της αρχικής επιθυμής και δανές, προσέρχεστε η προσεγγίζε η λειτουργία της Βασιλείας των Δόξων. Ατρέπτος και αναλυότος γέγοντας άνθρωπος και ευγενεύς υπαρακτημάτων για τον διεστάθμο και ευπάρχον της ίδιας και
Ah.
φιλία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεό, πίσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Τα αιτήματα των καρδιών ημών και πάσαν τη βουλή ταχαίως πλήρωσον, Κύριε, οδηγών ημάς προς εργασία των εντολών σου. Είναι αδιαπαντός εν εφροσύνη, υμνώση και δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Της υποδιακονίας του Ιησού Χριστού, εν τη βασιλεία του Πατρός. Αμήν. Ο Εσχήμονιας από το ξύλο καθαρόν του άκρατος ο σώμος, πίστος ευλαβίας και φόβου Θεού σιόντων εν αυτό Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρεστίνη ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ικάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρέ του Κυριέ της όμεθα. Ανάσκω, Κύριε. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ανάσκον, Κύριε. Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκον, Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, πάρε του Κυρίου ετησόμεθα. Ανάσκω, Κύριε. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, πάρε του Κυρίου ετησόμεθα. Ανάσκω, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά
και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσου Κύριε. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία Σωσόνημα τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώ μεθά. Για τον νυκτερμόν του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των δημάσους ανθρώπου και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπίσαντα σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εδεξιό του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στο τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το ζωοποιό το εκ του Πατρός εχορευόμενο το σύμπατρι και Υιώσι προσκυνούμενο και συδοξαζόμενο το λαλίσσα διά των προφητών εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογών ευβάφτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεν καλός, στο μεν μεταφόβου πρόσκομεν την Αγία εν ειρήνη προσφέρει. Έλεον ειρήνη θυσίαν εν εσέον. Χαρίς
του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντα κραγώτα και λέγοντα Άγιος, 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 Άγιος και Αποστόλης υπόν λάβετε, φάγετε τούτο μου εστί το σώμα το υπερημών πλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριο μετά το διπνίσιμο.
αυτού πάντες, τούτο έστι το αίμα μου, το αίμα μου. Το της Γέννης Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκοινωμένων εις άφεσιν αμαρτιών. Εμπνεύει την ημέρα της ομιλίας τα Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία. Thank you.
του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, ον χάρισε τις Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθείας. Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και πάντων και πασών. Και δώσει με ελληνή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντημα και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ή με τα πάντων ημών. Μετά του Πνεύματος. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε δικαίτη εν ειρήνη του Κυρίου Δαϊθόμεν, υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δαϊθόμεν, όπως ομιλάτων ο Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις μόνια και υπέρ ουράνιων και εν ωρών αυτού θυσιαστήριων, ίσως μην εγωδίας πνευματικής αντικατοπέμψη με τη Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Δεϊθόμεν, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Και κατά εξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών ο ενής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί τη γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσει μη σήμερα και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέβησε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστί είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Πάς και φελάσιμον το Κύριε. Ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, να oh.
Χριστό μου και μου, που με αξιώνεις άλλη μια ακόμα φορά να γευτώ το τιμίο σώμα σου και το αίμα σου. Σε ευχαριστώ μου και μου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ μου και μου. Μέλησον δέσποτα τον Άγιον Άγιον. Μέλησεται και διαμελίζεται ο απλός του Θεού, ο μελιζόμενος και διδιέρωμενος, ο εστιόμενος και μη δέμονται να πάρουμε άλλα τους μετέχοντας αγιάζουν. Ιησούς Χριστός, νικά. Τι ενάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πολιεύκτου. Πολιεύκτος ο Μάρτης έζησε κατά τους χρόνους του βασιλέως του Αλεριανού, εν έτη 255, στρατιώτη στην τάξη εκ της πόλεως της Αρμενίας Μελιτινής, ο οποίος και πρώτος εμαρτύρησεν εις την πόλη αυτήν. Επειδή δηλαδή εξεδόθη νόμος ασεβής, ο οποίος προσέτασε να αρνώνται οι χριστιανοί των Χριστών, όσοι δεν πείθονται λαμβάνω σε ζημίαν των θάνατων, τούτου χάρινο του Χριστού αθλητής πολύ εφικτός, χωρίς να δηλιάσει τελείως, εκήρυξε παρησία των Χριστών και με το πολύ θάρρος και τη μεγαλοψυχία του συνέτριψε τα είδωλα και παρά των ειδωλολατρών λατρευόμενα. Αν και δε ο πενθερός του τον συνεβούλεψε να αρνηθεί των Χριστών και η γηνή του εθρήνη και ολοφύρετο δι' αυτόν, όμως εκείνος ο καρτερόψυχος ούτε εις τα συμβουλάς του πενθερού του επίστη, ούτε εις τους θρήνους της γυναικός του συνεκινήθη. Εφύλατε δε βεβαία στα συμφωνίας και υποσχέσεις, τας οποίας έδωκεν εις τον μάρτυρα νέαρχον των φίλων του, ώστις εφοβήτω και υπόπτευε μη εκκλίνει από την πίστη του Χριστού. Όθεν μήνα στερεός και αμετασάλευτος εν τη ομολογία της πίστεως, έλαβε τον διαξήφους θάνατον, και ούτως ο μακάριος ανήλθεν εις τα ουράνια, τελείται δε η αυτού σύναξης εις των μαρτυρικών και αγιότατων αυτού ναών. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ευστρατίου του Θαυματουργού. Ευστράτιος ο Όσιος, κατήγετο από την χώραν την ονομαζομένην Ταρσίου, της επαρχίας των Οπτιμάτων, κόμις ον καταξίαν εκ της Κομοπόλεως Βιτζιανής. Ήταν γιος Ευσεβών, Γεωργίου και Μεγέθους. Ούτως λοιπόν καλώς ανατραφής υπό των γονέων του, όταν έφτασε εις το 20ο έτος της ηλικίας του, εκυριεύθη από τον θεϊκόν έρωτα. Όθεν αφήσα στους γονείς του έφυγεν εις το όρος του Ολύμπου και ήλθεν εις το μοναστήριον το καλούμενο των Αυγάρων, εις το οποίον έλαμψαν κατά την άσκησιν και αρετήν οι εκ της μητρός θείου του ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος. Γενόμενος λοιπόν δεκτός από τους θείους του ο Ευστράτιος, εκουρεύθη δαστρίχας της κεφαλής και έγινε μοναχός. Αφού επέτυχε του ποθωμένου υπηρέτη εις όλους τους αδερφούς με καρδίαν πρόθυμων και με ταπεινόν φρόνημα, χωρίς να έχει στο νου του κανένα πράγμα του παρόντος αιώνου και χωρίς να αποκτά, αλλά ημί εν ύφασμα τρίχινων και έτερων από μαλλίων προβάτου, επί των οποίων ανεπάβετο. Εις οποίον δε τόπον ευρίσκετο, εκεί ελάμβανεν ολίγην άνεση, διότι δεν είχε τόπον διορισμένον εις τον ακοιμάτη. Λέγουσι δε ότι αφού έγινε μοναχός, δεν εκοιμήθη ποτέ υπτίος. Μήτε εις το αριστερόν μέρος του σώματος καθόλου στους 75 χρόνους της ασκήσεώς του. Αφού δε οι προαυτού ηγούμενοι του μοναστηρίου ετελεύθησαν, τότε ο Μέγας ούτως Ευστράτιος ανέλαβε την ηγουμενία των αδελφών πιστής εις την εκείνον παράκληση. Κατ' εκείνον δε των καιρών, λέων ο Θηριώνυμος, ήτι λέων ο καλούμενος Αρμένιος, επιστρέψας νικητής από τον καταβουλγάρων πόλεμων, επανέστη κατά της βασιλείας του Ευσεβεστάτου Μιχαήλ και υστερήσας τον Μιχαήλ από την γυναίκα και τα τέκνα του, δέσας και κόψας τα μαλλιά του, εξόρισε αυτόν εις την απέναντι της Κωνσταντινουπόλεως νήσων της πρώτης. Εκεί δε εις την πρώτην ευρισκόμενος ο Μιχαήλ έγινε μοναχός και διήνυσε την ζωή του, το δε ιόν του Θεοφύλακτον υπνούχησε νολέων και την μητέρα του και τους αδελφούς του εξόρισε. Αυτός, λέγω, αλητήριος λέων, εσπούδαζε να ανακαινήσει πάλι την αίρεση των οικονομαχών. Των πολλών χρόνων βεστήσαν. Τότε όλοι οι χριστιανοί αφήσαν τα σοικίες και έφευγαν.
Επομένως και όσοι ο ούτως ευστράτιος παρακινηθείς υπό του οσίου Ιωαννικίου του Μεγάλου, του εν το Ολύμπο, δηλαδή αφήκε το μοναστηριόν του και επανήλθεν στην πατρίδα του. Ότε δε πάλιν η Εκκλησία ανέλαβε τα πρέποντα προστολισμών της δια της αναστηλώσεως και προσκυνήσεως των Αγίων εικόνων της γενομένης επί Μιχαήλ και Θεοδόρας, εν έτη 812, τότε και οι όσοι και σημεοφόροι πατέρες επέστρεψαν πάλι στα μοναστήρια. Ακολούθως δε και ο Άγιος ούτως Ευστράτιος επανήλθε εις το μοναστήριον. Όθεν όλην την ημέραν συνεκοπίαζε ένα όκνος με τους αδερφούς εις τα σωματικά έργα, την δε νύχτα διήρχε το μεστάσεις ολονεκτίους και γονοκλησίας. Ου μόνον δε ταύτα, αλλά και ότε ετελείται η κανονική ακολουθία και ψαλομωδία της Εκκλησίας, αυτός ο αείδημος εισερχόμενος στο Άγιον Βήμα, ίστατο από την αρχήν της ακολουθίας έως τέλους λέγον εκτενώς καθεαυτόν το Κύριε ελέησον. Όσα δε θαύματα έγιναν παρά αυτού δεν είναι δυνατόν να γράψει τις, επειδή είναι πολλά των αριθμών, τα οποία έλαβε παρά Θεού ως θυμίον αληθέστατον της προς αυτών των Θεών ευαρεστήσεώς του. Ότε δε ο Άγιος έμελε να απέλθει προς Κύριον, εκάλεσεν όλους τους υποτασσομένους εις αυτών μοναχούς και λέγει, αδελφοί και πατέρες, ο καιρός της ζωής μου έλαβε τέλος. Λοιπόν, τέκνα μου αγαπητά, φυλάξετε την παρακαταθήκη του Αγίου Σχήματος. Ειν παρελάβετε εξεύρετες ότι τα μεν παρόντα πράγματα είναι πρόσκαιρα και μάταια. Τα δε μέλλοντα είναι αιώνια και άφερτα. Όθεν σπουδάσατε τέκνα μου ή να αξιωθείτε της μερίδος των σωζωμένων. Ταύτα υπόν και προσευχηθείς, εσφράγισεν αυτούς με το σημείο του Τιμίου Σταυρού, ή τα σηκώσας τους οφθαλμούς εις τους ουρανούς, είπε. Ισχύρα σου, Κύριε, παρατίθημη το πνεύμα μου, και ευθύς ύπνωσε τον της αναπαύσεως ύπνων, ζήσας χρόνους εν ενίκοντα πέντε. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Καρτερίου. Καρτέριος ο Άγιος, είδω κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού και του ηγεμόνος της Κεσαρίας της και Καπαδοκίας Ουρβανού. Ούτως λοιπόν κτίσας οίκον ευκτήριον, συνήθριζεν εκεί τα πλήθη των χριστιανών και δίδασκεν αυτά να σέβονται των Χριστών μόνον, ως όντα Θεών και αληθινών, και άλλων Θεών να μην γνωρίζωσι πλην αυτού. Δια ταύτα λοιπόν διαβληθείς εις τον ηγεμόνα, εκρίβιο, δε Κύριος φαίνεται εις αυτόν και του λέγει, ο ίδιος ο Κύριος. Ήπαγε ο Καρτέριε και φανέρωσον σε αυτόν εις εκείνους ήτινε σε ζητούσιν. Εγώ δε θα είμαι μετά σου, διότι πρέπει να πάθεις πολλά δια το όνομά μου, ότι πολύ δια σου θα πιστέψω συν εις εμέ και θα σωθώσει. Τότε ο Άγιος πληρωθείς από χαράν και ευχαριστήσας των Θεών, επαρησίασε τον εαυτόν και πρώτον μεν κλείεται εις την φυλακή. Έπειτα δε παρασταθήσει στον ηγεμόνα, επροστάχθη να σε θυσιάσει εις τον ψευδόθεον Σέραπιν. Ο δε Άγιος δια προσευχής του κατεκρύμνησεν ήδη το είδωλον αυτού. Όθεν εδάρει υπό 16 στρατιωτών με βούνευρα. Ήτα εκρέμασαν αυτόν επάνω εις ξύλων και με ξηράφια με ένα φερούσι τους ονίχας των χειρών του και των ποδών του. Με σιδηρούς δε ονίχας κατεξέσχισαν όλον του το σώμα. Αυτός όμως διαμέσου Θείου Αγγέλου έγινε ανώτερος από τα βάσανα ταύτα και αποκατεστάθη γης. Αλλά πάλιν κατά προσταγήν του γεμόνος ετρύπησαν με σίδηρον τους αστραγάλους του μάρτυρος και ηνίων πεπειρωμένων έβαλον εις το στήθος του. Με τα φόβο Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Με τα ταύτα δε προστάζουσιν αυτόν και κάθεται επάνω εις εν σκαμνίων πυρωμένων και κατόπιν ρήπτους είναι αυτόν και πάλιν εις την φυλακή. Ότε δε ενύκτωσε φαίνεται πάλιν ο ίδιος ο Κύριος εις αυτόν και τον λύει από τα δεσμά και υγειά καταστήσας τον εξήγαγεν έξω από τα στήρας της φυλακής. Όθεν πολλοί από τους απίστους βλέποντες αυτόν υγειά προσέτρεχον και ευαπτίζονται υπ' αυτού και ηλευθερώνονται από τα ασθενείας του. Διό πάλιν ο Άγιος τιμωρίας λαμβάνει και πάλιν εκρέμασαν από τα σχήρας και πόδας του πέτρας βαρυτάτας και με βούνευρα έδιραν αυτόν εις την κοιλίαν και με λαμπάδας ανημένας κατέκαψαν αυτόν, ρένοντες επ' αυτού θείων και πείσαν. Ή τα έκρυψαν μέσα εις το στόμα του μόλιδων βρασμένων. Τελευταίων δε έβαλαν αυτόν εντός πειράς, αλλά αυλαβής διαμήνας, ύμνους και ευχαριστίες ανέπεμπεν εις τον Θεόν. Όθεν εις Εβραίος, εκεί παριστάμενος εθυμώθη πολύ και λαβώνω αλητήριος ένα κόντιον, εκτύπησε με αυτό και διεπέρασε την πλευρά του Αγίου. Και πρώτο μεν εξήλθεν είδων από την πλευράν του τόσον, ώστε έσβησε το πύρ της καμίνου.
ύστερον δε εξήλθε και αίμα, και ούτω παρέδωκεν ο γενναίος αγωνιστής την ψυχήν του ισχύρας Θεού, και έλαβε παρά αυτού τον στέφανον της αθλήσεως. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αμμονίου, εν ειρήνη τελειωθέντος. Αμμόνιος ή αναφέρονται δύο, ο εις ήτο μαθητής του Αβά Παμβώ, και είχε τρεις αδελφούς και δύο αδελφούς, ομοίους εις τα Σαρετάνς, ώστις απέκοψε το οτίον του μόνος, δια να μη γίνει αρχιερεύς, του οποίου απαθέστερος ον άλλος ήτο εις την έρημον, ως ελέγεται Ευάγριος. Ο δε άλλος Αμμόνιος είχε συνήθειαν, ότε ήρχε το νέος να μονάσει σκελίον, εσύναζε την σκήτην και κατεσκεύαζον κελίον για τον καινούριον αδελφόν. Φαίνεται δε και τρίτος Αμμόνιος εις την δεκάτη του Νοεμβρίου, εν το συναξαρίο του Αγίου Μήλου του Ιερομάρτυρος, ώστις Αμμόνιος ήταν μαθητής του Μεγάλου Αντωνίου. Ποιος από τους τρεις είναι ο εντάφτα αναφερόμενος, είναι άδυνο. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Προφήτης Σαμαίας ο Ελαμίτης εν ειρήνη τελειούται. Σαμαίας ο προφήτης είχε γράψει και βιβλίων προφητικών, αλλά τώρα ούχε βρίσκεται. Μαρτυρίδε τούτου η Θεία Γραφή λέγουσα περί του βασιλέως Ροβοάμ. Και λόγοι Ροβοάμ η πρώτη και έσχατε, ουκ είδου και γραμμένη εν της λόγης Σαμαίου του προφήτου, και εδώ του ορόντος και πράξεις αυτού. Ούτως ο προφήτης εμπόδισε τον Ροβοάμ, ιών του Σολομώντος, ότε ετοιμάζονται να συγκροτήσει πόλεμον κατά των 10 φυλών του Ισραήλ, διότι απεστάτησαν μεν από αυτόν, οικολούθησαν δε τον Ιεροβοάμ, τον δούλον του Σολομώντος. Όθεν και κατέπαυσε τον κατεκείνων πόλεμων, καθόν γεγραμμένων εις την τρίτην των βασιλέων εν κεφαλαίο δωδεκάτου. Σώσον ο Θεός του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είδαμεν το φως του αληθινόν, ελάβομεν νεύμα επουράνιον, έβρομε πίστην αληθήν, αδιαίρετο τριάδα προσκυνώντες, αυτή χαρή μας έσωσε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε συνδέσποινα φιλάνθρωπα καρδιέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατεξέσας ημάς των επουρανίων και αθανάτων μυστηρίων, ορθωτόμεσον ημών την οδό στηρίξοντα φόβος πάντως φρούστες ημών, ασφάλες ημών τα διαβήματα ευχές και ηγεσίες, σαν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων στον Αγίον Αμήν. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν, Κυρίω δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Αγία ευλόγησον. Ο ευλογών τους ευλογώντας, Κύριε, και αγιάζων τους επισυμπεπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια το οίκο σου. Συ αυτούς αντιδόξας ότι θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς ελπίζοντας επισε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύση της άρχος εν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσ' αγαθή και πάντο ρηματέλειο, άνωθεν εστί καταβαίνει εξ ο Πατρός το φώτον και συνειδόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
πάντοτε νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σοι, ο εν Ιορδάνη που Ιωάννου Βαπτιστή είναι καταδεξάμενος, δια την ημών σωτηρία Χριστό σου αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες υπεραχράντου και πανομού Μαγιές Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταύρου τη χάρη του Παναγίου και Εζωοδόχου τάφου προστασίες των Τιμίων, θείων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων οικεσίες των Τιμίων δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων. Ημάς δε λέεις και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αγιώσοντα ημάς, Κύριε φύλατε, εις πολλά έτη. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και τα δικά σας έτη να είναι και πολλά και ευλογημένα. Ευχαριστούμε στους τηλεθεατές και ακροατές που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα. Ήθελα να διαβάσω μόνο μερικά μηνύματα. Μπορεί απόψε να στενοχωρεθήκατε που δεν είχατε ρεύμα, αλλά πατερούλοι και αγαπητοί πατέρες, η κατάνεξη και το δέρος που νιώσαμε σήμερα, που η Θεία Λειτουργία γινόταν υπό το φως των κεριών, δεν περιγράφεται. Νιώσαμε ότι μαζί με εσάς βρίσκονται εκεί και όλοι οι Άγιοι. Το συνέστημα ήταν μοναδικό. Πόσα ευχαριστώ για αυτές τις ανεπανάληπτες στιγμές. Σας αγαπάμε πολύ. Προσκυνητέ των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβητού. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός που παρακολουθεί και σήμερα την Θεία Λειτουργία. Απλά, ταπεινά, όπως πήρατε φωτογραφίες για την όμορφη χθεσινή κατανυχτική Θεία Λειτουργία. Το παρόπονο μου ήταν το εξής, ότι ας μας ενημερώνουν ότι θα κόβεται το ρεύμα. Και το άλλο είναι, όταν παίρνουμε αυτό το ωραίο τηλεφωνάκι, επειδή και εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος, είμαι στα ελληνικά ταχυδρομεία, καλό είναι να μην το κλείνουμε το τηλέφωνο, αλλά να ακούμε στο τέλος ό,τι ακριβώς είναι να πούμε. Αυτή είναι η ουσία. Καλημέρα λέμε. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Αυτό είναι το ωραιότερο πράγμα. Όχι, τι θες, εντάξει, μπαμ, κλείνουμε το τηλέφωνο. Και εμείς άνθρωποι είμαστε. Ζούμε εδώ στην Εκκλησία. Ζούμε για σας. Ζούμε για τον Χριστό. Ζούμε για όλη την οικογένεια των Αγίων Ισιδώρων. Ζούμε για τη ζωή μας. Έτσι όπως μας την έχει φτιάξει ο Θεός. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους τον Πατέρα Δημήτρη. Σας ευχαριστούμε όλοι για τις όμορφες υπηρεσίες σας κάθε πρωί και βράδυ. Προσευχηθείτε για τους άρρωστους, άστεγους, φτωχούς και όλους στο νοσοκομείο σε όλο τον κόσμο. Ήθε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να σώσει τις ψυχές μας. Παρακαλώ προσευχηθείτε στην Παντοδύναμη Παναγία Μητέρα του Θεού να μιλήσει στο γιο της για να συγχωρέσει τις αμαρτίες μας. Σε αγαπάμε όλοι, στέλνοντας αγάπη από την Νότια Αφρική. Σας ευχαριστώ. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα επιλεκτικά
αγαπημένα μου δικηγόρε Αριστίδη, ακούνε το όνομα δικηγόρος και σου λένε κάθεσε να δούμε πώς θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε επιθετικά, θα μιλήσουμε καλά, αγαθά. Χρειάζεται τη σημερινή εποχή και ο δικηγόρος και ο εισαγγελέας. Χρειάζεται και ο ιερέας και ο παπάς και το παπαδάκι. Χρειαζόμαστε όλοι σε αυτή τη ζωή που ζούμε. Τα μηνύματα λοιπόν είναι επιλεκτικά, επιλεκτικά τρόπος του λέγει να μας συγχωρούνε. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματα και τα email. Παραδείγματος χάρη, χτες είχαμε λάβει ένα ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο ήταν από την Αίγυπτο και επίσης και από το Λίβανο έχουμε λάβει. Από αυτές τις δύο χώρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εδώ. Είναι προσευχηθείτε για όλο τον κόσμο. Συγχωρέστε μας για τις αμαρτίες μας. Τις δικές μου να δούμε ποιος σας τις συγχωρέσει. Μόνο ο Κύριος, έτσι Παπαδημήτρη μου. Πλήθος αμαρτίων ο παπάς σου, ο μπαμπάς σου. Λοιπόν, αυτό είναι το επόμενο. Καλησπέρα πατέρα Δημήτρια και πατέρες μας έχετε συγκινήσει με τον απόψινό εσπερινό. Ευχαριστούμε και χωρίς ρεύμα βρίσκεται η λύση. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με αυτόν τον τρόπο δείχνετε την αγάπη σας και τα πάμπολα τηλέφωνα. Σας ευχαριστούμε που πήρατε για να μπορέσουν να φτιάξουν. Έτσι μας είπαν τώρα γύρω στις 10.30 ότι θα έρθουν να φτιάξουν τα καλώδια, να φτιάξουν αυτά που είναι φαίνεται κάτω από τη γη. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλουν. Σας ευχαριστούμε. Ήδη σήμερα έκανε μερικά τρεμουλιάσματα. Το όνομα της νίκης, Ιησούς Χριστός, δόξα Κυρίου διηγείται ο ουρανός. Στρατιές αγγέλων εξυμνούνε το Χριστό. Εν της υψής της δοξαζόμενο Θεό. Είναι ο ίν, είναι όν. Και ο ερχόμενος είναι Θεός ευλογητός και δοξαζόμενο. Πατήριος και Άγιον Πνεύμα φανερώθηκε, μέσα στην πρόνοια του Πατρός για εμάς παραδόθηκε. Εκούσια ήρθε για μας, γεύτηκε θάνατο, με σχέδιο επίησε το πλάσμα του αθάνατο. Έτσι κατέλησε τον Άδη το Βασίλειο, με τρόπο που όλοι να δοξάζουμε τον Κύριο. Συνεχίστε το θεάρεσος έργο σας. Πατέρας των Αγίων Ισιδώρων, σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά που μας κρατάτε καθημερινά, ο Θεός μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία πολύ όμορφη φωτογραφία. Καλησπέρα στον Πάτερ Δημήτριο και σε όλους τους πατέρες. Πάνω στο βράχο, με υπέροχη θέα, υπάρχει ο Θεός, δεν είναι τυχαία. Άκου Παπαδημήτρη μου ένα ωραίο τραγουδάκι. Τι να πει κανείς για τους Αγίους Ισιδώρους. Ένας θησαυρός στο βράχο με υπέροχους χώρους. Ένα φιλόξενο μέρος με γλυκούς πατέρες, με ωραίες λειτουργίες και φωνές σπουδαίες. Ο Πάτερ Δημήτριο μας συγκινεί όλους όταν γελάει, όταν κλαίει με τους ωραίους λόγους. Μας μιλάει απλά, μας λέει ιστορίες για ανθρώπους και θαύματα από χρόνια εμπειρίες. Μας μιλάει για τους Αγίους, τα θαύματα του Τιμίου Σταυρού, την Παναγία των Βράχων, τα θαύματα του ουρανού. Ο Ιησούς μας είναι το Α και το Ω και ο Πάτερ Δημήτριος μας το λέγει κάθε μέρα. Όλοι σας ακούμε, μεγάλωσε η οικογένεια, από όλο τον κόσμο σας βλέπουμε κάθε μέρα και με όλα αυτά μπήκατε στο σπίτι μας, στο μυαλό, στην καρδιά και στην ψυχή μας. Πόσο ανάγκη έχουμε, σας βλέπουμε καθημερινά. Η πίστη μας το χρειάζεται, σας το λέω ειλικρινά. Γι' αυτό μην αναρωτιέστε για τα περιστέρια και τον παντελή που έρχονται κοντά σας στου βράχου την αυλή. Ξέρουν το σπίτι του Θεού, είναι μια τέλεια ζωγραφιά. Ο παράδεισος στο βράχο, μια γαλήνη, μια ζεστασιά. Και όταν ανοίξουν οι πόρτες, ετοιμαστείτε, γιατί θα έρθουμε όλοι να βρεθούμε μαζί, Κύριε Λέησον. Ωραίο αυτό. Στους Αγίους Ισιδώρους, στο βράχο του Λυκαβητού, θα έρθω να γονατίσω στην πόρτα του Θεού. Να έχετε καλή χρονιά, με υγεία και ευτυχία, πάντα γεροί και δυνατοί, να μας δίνετε ευλογία, με πολύ αγάπη και σεβασμό. Καλημέρα Σταυρούλα, καλημέρα σας σε όλους εσάς. Μία πολύ όμορφη εικόνα. Πω, 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 πω.
η εκκλησία μας. Παπασταύρο κοίταξε, μας στείλανε την εκκλησία πανοραμικά των Αγίων Ισιδώρων. Τι λες, Αριστείδη μου? Πολύ ωραία φωτογραφία. Νομικά στέκουν όλα αυτά, ε? Εννοείται. Εννοείται. Μάλιστα. Πολύ ωραίο και το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η Παναγία μας καλημέρα λέει. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα όλη μέρα. Για πάντα καλημέρα. Την ευλογία τους να έχουμε, να πρεσβεύουν και για εμάς και να μας έχουν σιδερένιους. Γι' αυτό λέγεται και ο Άγιος Σιδερέας. Και ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης λέει, φεύγω από τη Μητρόπολη μου και πηγαίνω εκεί που με καλούν, στο σπήλαιό μου, γιατί εκεί είμαι ηγούμενος. Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης, γι' αυτό τον βλέπουν ολοζώντανο εδώ, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, και τους ευλογεί. Έρχονται και μας το λένε. Πολλούς ανθρώπους γνώρισα, πολλούς παπάδες είδα, μα τη δική σου λεβεδιά αλλού ποθές δεν είδα. Χανιά, Νίκος, από τα Χανιά. Πολύ ωραία παροιμία, πολύ ωραία. Που λέει το τραγούδι, μια μαντινάδα θέλω να πω, απάνω στο λεμόνι, ε. Πω, Κρήτη όμορφο μου νησί, λεβεντογένα Κρήτη. Πολλούς ανθρώπους γνώρισα, πολλούς παπάδες είδα, μα τη δική σου λεβεδιά αλλού ποθές δεν είδα. Από τα Χανιά, από τον Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα στα όμορφα Χανιά. Καλημέρα στον Βασίλη, από την, στον κήπο των Χανίων, Παπασταύρο, στον ιδιοκτήτη της καφετέριας του κήπου των Χανίων. Καλημέρα σε όλο το λιμάνι των Χανίων, στους ανθρώπους, στους ιδιοκτήτες, στις καφετέριές τους. Καλημέρα, καλημέρα σε όλα αυτά τα όμορφα και ωραία γραφικά μαγαζιά, καφετέριες. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη, από τον Άγιο Νικόλο μέχρι τα Χανιά. Να σας έχει ο Θεός καλά, πάντοτε να σας έχει ο Θεός καλά. Και με αυτό εδώ τελειώσαμε. Μάλλον να τελειώσουμε με μία εξαίσια φωτογραφία που μου έστειλαν με πολύ συγκίνηση. Ο Φάδερ Άντωνη, ο Πατήρ Αντώνιος, ο πνευματικός μου γέγροντας, δέεται και αυτός για εμάς, τεράστια μορφή, τεράστια, Ιθακίσιος στην καταγωγή, τεράστια μορφή. Είδα με τα μάτια μου να σηκώνει παράλυτο, με τα χέρια του να σταυρώνει τυφλό και να βλέπει. Τα είδα με τα μάτια μου. Και τότε ήταν ο Μπουγιουκλάκης, που είχε το κανάλι 29, ο δημοσιογράφος που γύριζε στις λαϊκές, και ήταν εκεί όταν είχα πάει στην Αμερική, και ήταν το κανάλι αυτό και έπαιρνε φωτογραφίες, γιατί είχε ακουστεί η φήμη του γέροντα ότι έκανε πολλά θαύματα. Ουρές ατελείωτες, πάνω από 50.000 πνευματοπαίδια ανά τον κόσμο, και οι ουρές ήταν ατελείωτες, παιδιά μου, μέχρι που να φτάσεις απλά να του πεις μια καλημέρα και να φιλήσει τα υγειασμένα του χέρια. Και τον είδα με τα μάτια μου εγώ, βέβαια, Παπασταύρο μου, να ύπταται εν ώρας της λειτουργίας. Φαίνεται και σε κάποιο βίντεο που τον έχουν πάρει και έτρεμαν τα χέρια του και ξαφνικά τον βλέπουμε. Και ξέρετε, στην Αμερική τα ερευνούμε όλα, πώς τα λένε, τα ερευνούμε όλα με τα μάτια μας. Μην δια είναι κάτι... Λογικής, δια της λογικής, με τη λογική του ανθρώπου. Δια της λογικής του ανθρώπου, ακριβώς τα μελετούμε, αλλά δεν υπήρχε λογική, γιατί βλέπαμε το γέροντα να ύπταται και να έχει χιλιάδες κόσμος, τόσο κόσμο δεν ξαναείδα. Μιλούσε με τα πουλάκια, τα σπουργίτια, το είδα με τα μάτια μου. Και ένα τεράστιο περιστέρι, γύρω στις 12:30, μου χτύπησε το παράθυρο όταν έμεινα στο κελί του. «Κάθεσε, παιδί μου, να λάβεις τη χάρη μου», λέει, «του Παναγίου Πνεύματος». Τι λέει, λέω, αυτός. Τι λέει αυτός. Πού να τη λάβω τη χάρη. «Γονάτισε, παιδί μου. Και όταν τα γόνατα θα κουραστούν, τότε θα παρουσιαστεί η χάρη του Θεού».
Και όταν γονάτισα, καθόμουν και προσευχόμουν και κάποια στιγμή, 12 η ώρα, 12.30 ήταν, ένα τεράστιο πουλί. Χτύπησε με το ράμφος του το παράθυρο και τρόμαξα εκείνη τη στιγμή. Και με κοίταξε τόσο πολύ και λέω, Παναγία μου, τέτοια ώρα περιστέρια, Κύριε των δυναμών, ούτε κούνησα, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, απλά έκλεισα τα μάτια μου, συνέχισα να προσεύχομαι και είπα, ευλογητός Χριστέ ο Θεσμών, ο πανσόφος τους αλλής αναδείξας, καταπέμψε αυτή στο Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σε γυναίσας, φιλάνθρωπε δόξασε. Αν είσαι από το Θεό με την ευλογία της Αγίας Τριάδος, κάθεσε. Αν είσαι κάτι άλλο, φύγε, γιατί μη με τρομάξεις. Και εκείνη τη στιγμή κούνησε τα φτερά του, με το ράμφος του. Ξαναχτύπησε το παράθυρο πολλές φορές, ώσπου άρχισε να πλησιάζω άφοβα πλέον από το, από το γονάτισμα στο κρεβάτι του, στο κελί του, μέχρι το παράθυρο. Δεν τόλμησα να το ανοίξω, αλλά το κοίταξα αυτό το τεράστιο που ήταν σαν τρία περιστέρια. Δεν το ξαναείδα αυτό το πουλί. Άλλη μία φορά, όταν με ακολούθησε ένα πουλί, τέτοιο βράδυ νυχτιάτικα, από τις θείας μου, το σπίτι, μέχρι στα Χανιά της μητέρας μου, στο σπίτι. Φοβερό βράδυ, αργά το βράδυ, λαϊκός ήμουν τότε, και στο ένα και στο άλλο. Τώρα είμαι παπάς, αμαρτία επλήθυναν, Κύριε, η αμαρτία μου επλήθυναν. Και όταν σηκώθηκα, μετά αφού ξάπλωσα και κοιμήθηκα, ωραίον ύπνο, σηκώθηκα και χαμογελούσε ο γεροντάς μου και μου λέει, «Γες, παιδί μου, έτσι να προσεύχεσαι, με τα γόνατα, παιδί μου, μην το λησμονήσεις αυτό ποτέ. Και όταν θα νιώσεις τον εαυτό σου ότι φυλάς γη, τότε να ξέρεις ότι ο Θεός είναι κοντά σου. Ποτέ μην ύπτασε, αλλά πάντοτε να είσαι ένας ταπεινός άνθρωπος, να είσαι ο άνθρωπος του Θεού, ο υπηρέτης του Θεού και να επικοινωνείς, όπως το ίδιο είχε πει και ο πατήρ Ευμένιος, ότι ο ιερεύς είναι ο ταχυδρόμος μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ύψιστη τιμή. Τώρα έτσι με συνεπήρε λίγο σήμερα όλο αυτό το όμορφο και η όμορφη Θεία Λειτουργία που νιώθω πολλές φορές την παρουσία του γέροντά μου, αλλά και όχι μόνο, έτσι μέσα στην καρδιά μου και στη σκέψη μου. Ας τους έχει ο Θεός πάντοτε εκεί ψηλά και ας κατευθύνει όλους εμάς να έχουμε γαλήνη, ηρεμία και ησυχία. Ένα πράγμα μου έμαθε, μου έμαθαν όλοι αυτοί οι μεγάλοι πατέρες και Άγιοι. Μην καταστρέφεις, παιδί μου, τον εαυτό σου. Ό,τι και να έρχεται, μην καταστροφολογείς δηλαδή, γιατί καμιά φορά το μυαλό μας γίνεται ο εχθρός του εαυτού μας. Γι' αυτό έχει πίστη, μη μιλάς, λειτουργά το Θεό σου και από εκεί και πέρα ο Θεός με ρημνά για το πλάσμα Του, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε την επόμενη μέρα και την επόμενη στιγμή τι ακριβώς θα μας βρει. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα και βέβαια μέσα σε όλα αυτά, τελειώνοντας, ήθελα να τα θερμά μας συλληπιτήρια από όλους τους πατέρες του ναού, από όλους τους πατέρες για την μακαριστή Βικτόρια, το αγαπημένο μας Μύρωνα, που έφυγε από αυτή τη ζωή, παλεύοντας με το καρκίνο, και ο Θεός όμως την πήρε κοντά της και η Παναγία την έχει στην αγκαλιά της. Τη γνώρισα, σταυρώθηκε πολλές φορές, μου χαμογέλασε πολλές φορές. Αχ, μου έδινε πολλές ευχές, γνώριζε το μέγεθος της ασθένειάς της και εχθές ο Θεός επέλεξε να την πάρει κοντά της και να είναι και αυτή στον ουρανό. Μέσα από το μαρτύριό της καθαγιάστηκε, Πατέρα Σταύρο, και ξεπληθήκαν όλα αυτά τα οποία ο κάθε άνθρωπος κάνει στη ζωή και φεύγει με αυτό το μαρτύριο καθαρός εις την άλλη ζωή. Ας είναι η αιωνία της η μνήμη. Καλημέρα σε όλους σας. Ευλογία, ευτυχία, χαμογελάτε,
γιατί το χαμόγελο είναι μεταδοτικό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Μου έλεγε κάποιο παιδί, Πάτερ λέει, και αν γίνει κάτι κακό, τι θα κάνουμε? Γύρισα και του είπα, παιδί μου, σε ενδιαφέρει αυτό, τότε προσευχή σου. Σιώπα και περίμενε. Και αν είναι από το Θεό, θα γίνει. Εάν δεν είναι από το Θεό, δεν θα γίνει. Γιατί ο Θεός είναι γλυκής. Είναι καλός. Είναι παντοδύναμος, πολυέλεος και πολυέσπλαχνος. Και έτσι λοιπόν, το καλύτερο πράγμα είναι να προσεύχεσαι. Να ελπίζεις, γιατί η ελπίδα και η πίστη είναι μεγάλο τάλαντο. Και μέσα από αυτό το τάλαντο της ελπίδας και της πίστης, ο άνθρωπος προχωράει. Δες, όταν ένας άνθρωπος έχει μία κακή ασθένεια, ένα καρκίνο, απελπίζεται, απογοητεύεται, καταστρέφεται το σώμα του, τα πάντα, το πνεύμα του. Όταν λοιπόν αρχίζει μία αναλαμπή, κάνει το σταυρό του. Γιατί παίρνει πίστη και ελπίδα. Και λέει, πέρασα και αυτό το στάδιο. Ας πάμε στο επόμενο. Βλέπεις, παιδί μου, ο άνθρωπος ζει πάντοτε με την ελπίδα. Ζει πάντοτε με την πίστη. Ζει πάντοτε με την αγάπη. Ζει πάντοτε με την αφοσίαση στον Θεό και στους ανθρώπους. Είναι απλές, ταπεινές σκέψεις. Όχι μόνο δικές μου, αλλά σκέψεις χιλιάδων ανθρώπων που απλά σκύβομαι το κεφάλι μας για το επόμενο βήμα της ζωής μας. Και αν είναι καλό, χαιρόμαστε, χαμογελάμε και δοξολογούμε το Θεό. Και αν είναι κακό, παρακαλάμε το Θεό να έρθει το καλό. Γι' αυτό ζούμε, για το καλό, για την αγάπη, για την πίστη μας, για τη στήριξή μας, για όλα αυτά που μας προσφέρει ο Θεός, σε εμάς τα πλάσματά Του, η φύση, το οξυγόνο, αλλά και η Μητέρα Εκκλησία, που προσφέρει μία μεγάλη αγκαλιά και μία μεγάλη αγάπη. Θα έρθει καιρός που οι εκκλησίες μας θα ανοίξουν τις πόρτες της αγκαλιάς Τους και θα πλημμυρίσει ο κόσμος μέσα από νέους ανθρώπους, από μεγαλύτερους ανθρώπους, και όλοι θα είναι κάτω από τη σκέπη και την ευλογία του Θεού. Γιατί ο Θεός, θα καταλάβουμε όλοι, ότι είναι το παν, όν. Γι' αυτό λοιπόν έχετε πίστη, έχετε ελπίδα, και εσείς να μου το πείτε σε μένα και εγώ σε εσάς. Καλημέρα και το απόγευμα, το βράδυ, στον Αναστάσιμο Εσπερινό. Κύριε δικηγόρε, μας θέλετε να πείτε κάτι, έτσι, κάτι? Τι να πούμε εμείς? Μια καλημέρα σε όλο τον κόσμο και να είναι υπό τη σκέπη του Τιμίου Σταύρου αυτό. Δικηγορικά, τι μπορούμε να πούμε? Δικηγορικά, κάτι το ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται στο μυαλό. Να είναι όλος ο κόσμος καλά, να έχει υγεία και κάθε καλό στη ζωή του. Καλή χρονιά. Και να μην απογοητεύονται αυτό, να έχουν την ελπίδα του στο Θεό. Καλή χρονιά να έχει όλος ο κόσμος. Αμήν, αμήν. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Ως αγαπητά τα σκηνώματα σου. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισουδωρογάβητου, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Ισιδωρών βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Λυκαβητού, χτισμένος μέσα σε ένα μεγάλο σπήλαιο. Οι παλαιοί Αθηναίοι το ονόμαζαν ο Άγιος Ιδρέας, κατά το αθηναϊκό ιδίωμα. Πότε ακριβώς χτίστηκε ο Ναός των Αγίων Ισιδωρών δεν μας είναι γνωστό. Παλαιά παράδοση αναφέρει ότι την αφορμή της ιδρύσεως έδωσε ανέβρεση στην σπηλιά λευκών εκ του χρόνου στον ασκητό, φέροντας στο στήθος του την εικόνα των Αγίων Ισιδωρών. Άλλοι,
ότι το μέρος αυτό χρησιμεύε ως τόπος μελέτης των δύο Αθήνες φίλων και συμφοιτητών κατά τον 4ο αιώνα, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Η Εγκυκλοπαίδεια Μακρύ αναβιβάζει την ίδρυση του ναού στον 16ο αιώνα, ενώ ο Αθηναίος ιατρός Τάσος Νερούτσος στο έργο του «Χριστιανική Αθήνε» γράφει τα εξής περί της θέσεως του ναού. Περί τους δυσμικούς λέγει πρόποδας του Λυκαβητού έξωθεν των πάλι ηρίων πυλών, όπου έγιντο εκείνε τάφη των εθνικών, υπήρχε ευκτήριον επί ονόματι της Αγίας Ιών, περί το οποίο κατετίθεντο οι νεκροί των πρώτων χριστιανών μέχρι του φθήνοντος 4ου αιώνας. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχετε. Την υπερηφανία
νυφαν την φυσίωση και την αλαζονίαν, την ύβριν το αγέδοχον, την υψηλοφροσύνην γλώσσα μεγάλο ρήμωνα ισχύρο γνώμοσύνην, την αστασία την φρικτήν, την περιτολογία, την πονηρία την πόλην και την αισχρολογία. Χάρισε μη Πανάχραντε την ηθικήν ανδρίαν, που φάρος την ευστάθειαν, δώσ' μη την καρτερίαν, δώσ' μη την αυταπάρνηση, την αφιλαργυρίαν. Ζήλων μετέπει γνώσεως και άμνηση κακίαν, δώσ' μη ακαιρεότητα ευγένειαν καρδίας, πνεύμα ευθές ειρηνικών και πνεύμα αληθείας. Φυγάδευσον Πανάχραντε τα πάθη της καρδίας, τα πολιών ημάγνη της ηθικής δειλίας. Τερίρεμ, 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 τερίρεμ. Των φόντων την εμπάθεια, το μίσος την κακία, την μήνυν την εκδίκηση, την μνησή κακία, την έρηδα την εύτελη και την πολυλογία, την γλωσσαλγία την δίνει και την βομολογία, δώσ' μη παρθένε αίσθηση, δώσ' μη ευαισθησία, δώσ' μη συνέστηση πολύ και ευσυνείδησία, δώσ' μη παρθένε την χαράν πνεύματος του Αγίου, δώσ' μη ειρήνη την ψυχή, ειρήνη του Κυρίου. Δώσ' μη αγάπη έρωτα θείων, εξυγυγνισμένων, πολύν θερμών και καθαρών και εξυγιασμένων. Δώσ' πίστην ζώσαν ενεργών, θερμήν αγνήν αγίαν, ελπίδα αδιάσιστον, βέβαιαν και
Oh.